Βρισκόμαστε στη σχολή ΑΣ Θεαγέννης Καβάλας. Κοντά μας έχουμε τον εκπαιδευτή, τον κύριο Δουρτμέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Σήμερα διεξάγεται ακόμη ένα σεμινάριο στη σχολή σας με θέμα αυτοάμυνα. Έχει να κάνει με την ασφάλεια, την πρόληψη και την αυτοάμυνα, φυσικά. Είναι θεωρητικό, από ό,τι είδαμε, και όχι τόσο σωστά. Πρακτικό, έτσι. Είναι μόνο θεωρία. Είναι δηλαδή για να ακονίσουμε το μυαλό των παιδιών που έρχονται στο σεμινάριο αυτό, για να τους δείξουμε τι πρέπει να κάνουν για την πρόληψη της αυτοάμυνας. Παράλληλα με την ασφάλεια κιόλας. Έχει ξεκινήσει ήδη το σεμινάριο σήμερα, ημέρα Παρασκευή, και αύριο διεξάγεται τι ώρα? Αύριο είναι πάλι στις 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Βρισκόμαστε Ευγενείου Ιορδάνου 12, δίπλα το Λύκειο Ελληνίδων. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν να δουν. Τελευταία τι στιγμή κάνουν. Να δηλώσουν συμμετοχή. Ακριβώς, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και αύριο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εντελώς επιγραμματικά, θα μιλήσουμε βέβαια και με τον κύριο Καμπέρη από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Ο οποίος είναι ο καθηγητής όσον αφορά τα θέματα πρόληψης και ασφάλειας. Και ασφάλειας. Επιγραμματικά, τι σημαίνει πρόληψη στην αυτοάμυνα? Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο να δείτε τι γίνεται τώρα. Η πρόληψη, θέλουμε να προβάλλουμε πριν κάποιες καταστάσεις. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι το γνωρίζουμε αυτοάμυνα και θα βγούμε στον δρόμο να κάνουμε τα δικά μας αυτά που μαθαίνουμε στο γυμναστήριο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι κατάσταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Και προσπαθούμε φυσικά να μην εμπλακούμε. Γι' αυτό και κάνουμε την πρόληψη. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αυτό δείχνουμε στους μαθητές μας πώς μπορούν να προστατευτούν στο σπίτι, στην εργασία τους και γενικά στο δρόμο, ας πούμε. Με το πέρας του σεμιναρίου αύριο παραδίδεται και κάποια σερτιφικά, κάποιες βεβαιώσεις, ασφάλεια, πρόληψη, αυτοάμυνα, έτσι? Σωστά, βεβαίως. Όλοι τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν, όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα λάβουν μια βεβαίωση, η οποία είναι υπογραμμισμένη φυσικά τον κύριο Καμπέρη, έτσι, ότι δηλώσανε με πλήρωση επιτυχία το σεμινάριο αυτό. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Βασίλειο Καμπέρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχετε από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αυτό το οποίο επαγγέλλεστε είναι ότι είστε εκπαιδευτής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας. Μπράβο. Πείτε μας λίγο, έχετε κατάστημα στην Θεσσαλονίκη? Υπάρχει μια εμπορική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη πάνω σε θέματα ηλεκτρονικών συστημάτων, συγγνώμη. Παράλληλα υπάρχουν και εκπαιδεύσεις πώς μπορούμε να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι πέρα από τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φυσικούς πόρους. Παλιότερα οι πρόγονοί μας δεν είχαν τεχνολογία και προσπαθούσαν με φυσικά μέσα να προστατευτούν. Η τεχνολογία είναι καλή, απλώς δεν πρέπει να καθόμαστε πάνω στη τεχνολογία και να λέμε ότι έχω το συναγερμό μου, είμαι ασφαλής. Να σκέφτομαι την ασφάλεια, την πρόληψη, το ότι μπορεί να μου συμβεί ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε. Πείτε μας τα πιο σημαντικά βήματα της πρόληψης που μόλις πριν από λίγο παρακολουθήσαμε να δάσκεται στα παιδιά, κύριε Καμπέρη. Μάλιστα. Πρόληψη είναι κάθε τι μέσο που θα πάρω για να μην μου συμβεί τίποτα. Τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος πριν φύγει για διακοπές, πριν φύγει ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο θα είναι 5 με 10 μέρες, πριν εγκαταλείψει και κλειδώσει το σπίτι του? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει είναι ότι δεν θα πρέπει να πει πολλά πράγματα του πού θα πάει, πού θα κινηθεί, ώστε να δώσει πληροφορίες στους γύρω στον κόσμο. Σωστά. Για πόσες μέρες θα λείψει και τι θα κάνει. Δεύτερο είναι ότι να μπορεί να δώσει την αίσθηση, την εικόνα του σπιτιού ότι δεν είναι εγκατελειμμένο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα τι πρέπει να κάνει, γιατί δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω. Να αφήνουμε ένα φως αναμένο, να μην κλείνουμε τα παντζούρια. Ένας γείτονας μπορεί να επιβλέπει μέρα παραμέρα το σπίτι. Και αν του επιτρέπουν οι οικονομικές του δυνατότητες, να βάλει και ένα σύστημα ασφαλείας συναγερμού, το οποίο θα ειδοποιεί τον ίδιο και κατόπιν ο ίδιος θα ειδοποιεί στην αστυνομία. Αν έχουμε ένα κατοικίδιο, τι μπορούμε να συμβουλέψουμε σε αυτούς που θα εγκαταλείψουν το σπίτι? Βοηθάει ένα ζώο έξω από το σπίτι να παρέχει ασφάλεια, κάποιο είδους ασφάλεια? Ναι, είναι αποτρεπτικό. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, εάν ο διαρρήκτης μπει μέσα και αντιμετωπίσει το κατοικίδιο και έχει πρόβλημα, εκεί διώκεται ποινικά ο ιδιοκτήτης, γιατί ο διαρρήκτης έπαθε κάποια ζημιά. Μάλιστα. Βέβαια, το κατοικίδιο είναι ένα αποτρεπτικό, ώστε να πει ο διαρρήκτης δεν θα μπω μέσα, μην εγώ να έρθω αντιμέτωπος με το κατοικίδιο. Κύριε Καμπέρη, πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτή τη δουλειά? 25 χρόνια ασχολούμαι με τα συστήματα ασφαλείας. Έχουν συμβεί πολλά, έτσι δεν? Μάλιστα. Έχετε αντιμετωπίσει πολλά πράγματα. Και σήμερα εδώ είναι η καταλυτική παρουσία σας, διότι εκπαιδεύετε τα παιδιά, θεωρητικά βέβαια στο σεμινάριο, πώς να μπορούν να έχουν πρόληψη, γιατί τώρα το καλοκαίρι θα αφήσουμε τα σπίτια μας όλοι σε διακοπές, σε κάποια ταξίδια, σε κάποιους φίλους, όλοι θα φιλοξενηθούμε αργά ή γρήγορα για ένα μεγάλο διάστημα ημερών, έτσι.
Οπότε αυτό που επιγραμματικά μπορούμε να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει, ποιο είναι? Εάν έχουν κάποια χρήματα τα οποία μπορούν να τα βάλουν στις τράπεζες, αν έχουν χρυσαφικά να τα πάρουν μαζί τους ή να τα δώσουν σε ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν σε κάποια σπίτια, να μην δώσουν πολλές πληροφορίες ώστε να ξέρουν όσο λιγότεροι αυτό που θα κάνουν, και αν αντέχουν οικονομικά, όπως είπαμε και πριν, να βάλουν σύστημα ασφαλείας. Γιατί η τεχνολογία είναι το μέσο που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε πάρα πολλά λάθη. Σωστά. Έτσι. Το κλειδί του σπιτιού μας να το αφήσουμε στο γείτονα ή όχι? Η άποψή μου είναι όχι. Μάλιστα.